The Mix FM Breakfast Show Phone Tabs. Χαίρετε, ο κύριος Χαράλαμπος. Ναι, ο ίδιος. Καλημέρα σας. Λεωνίδας Σπυρόπουλος, υπεύθυνος επικοινωνίας του Mall of Athens στην Αθήνα. Ναι. Ασχολείστε με βυζαντινή μουσική? Ασχολούμαι με μουσική, βυζαντινή μουσική, ναι. Μήπως συνθέτετε κιόλας? Συνθέτω. Σύνθεση, δηλαδή. Βυζαντινά όμως. Και βυζαντινά και κανονικά. Νομίζω αυτό θέλω. Θέλω να συνδέσω την πιο μοντέρνα, ας το πούμε έτσι, μουσική με τη βυζαντινή κλίμακα, ας το πούμε. Τώρα δεν ξέρω αν πω και κάτι λίγο, επειδή δεν γνωρίζω την ορολογία σας. Ναι, βέβαια. Εγώ θα σας μιλήσω ξεκάθαρα για το project αυτό, να μου πείτε αν σας ενδιαφέρει ή όχι. Λέγεται Easter Project, έχει να κάνει με το Πάσχα το οποίο έρχεται. Ναι. Πέρυσι, δεν ξέρω αν βρεθήκατε καθόλου Ελλάδα. Πέρυσι, ναι. Κάποια φάση, ναι. Είχαμε βυζαντινή μουσική. Ναι. Πέτρο Γαϊτάνο κτλ. Κτλ. Και πήγε πάρα πολύ καλά αυτό, το αγκάλιασε ο κόσμος. Ναι. Το θέμα είναι ότι φέτος θέλουμε να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Θέλουμε να φτιάξουμε εμείς τα δικά μας τραγούδια, δηλαδή από νέους ανθρώπους που ασχολούνται και δημιουργούν στη βυζαντινή μουσική. Μάλιστα, αντί συνθέσεις θέλετε βυζαντινές, εννοείται βυζαντινούς ύμνους. Βυζαντινούς ύμνους, αλλά και διασκευές γνωστών τραγουδιών. Τι να πω. Μπορούμε να διαμορφώσουμε σύγχρονα κομμάτια με βυζαντινή τεχνοτροπία, ας το πούμε, ή κλίμακα. Αν διαλέξετε κάποια τραγούδια ή να. Επειδή έχουμε πολύ νεολαία και θέλουμε να τους πιάσουμε και αυτούς. Κωνσταντίνο Αργυρό, ας πούμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Πιο παλιά, ίσως. Πιο αυτά παλιά. Τα καινούργια δεν ξέρω πόσο μπορούν να γίνουν. Α, γιατί μου έχουν εδώ τα παιδιά προτινόμενο Αργυρό, Πάολα και που έχουν γυρίσματα λαϊκά. Δεν γίνονται αυτά. Νομίζω όχι. Ο Γονίδης νομίζω έκανε πολλά βυζαντινά. Κάνω λάθος? Βέβαια, ο Γονίδης, ναι. Βυζαντινά ακούγεται. Άρα μπορούμε να πάρουμε, ας πούμε, το μη φύγει σου λέω. Κάνουμε έτσι λίγο να το ακούσω. Πώς το ακούω. Μη φύγει σου λέω. Κάπως έτσι το φαντάζομαι. Και επειδή περνάει και το μήνυμα στον πελάτη του Mall, γιατί όλα είναι θέμα marketing. Είναι σημαντικό να το φάρουμε έτσι. Στείλ μου κάποιες πληροφορίες στο κινητό και να το σκεφτώ λίγο. Ναι, απλά για να ξέρω κι εγώ αν μου κάνετε, πρέπει να με πείσετε τι κάνετε. Τώρα θα ήθελα να σου κάνω. Πρέπει να μπορείτε να πραγματοποιήσετε, υλοποιήσετε την ιδέα αυτή. Να δοκιμάσουμε κάτι. Όχι, δεν δοκιμάζω από τηλέφωνο. Υπάρχει μία σκέψη να περνάμε κάποια μηνύματα. Προσφορές σε κινητά και τάμπλετ μέχρι 20%. Μπορούμε αυτό να το κάνουμε κάπως πιο τραγουδιστό. Βέβαια. Δώστε μου μια ιδέα για να ξέρω ότι μπορεί να παίξει αυτό το πράγμα. Δεν μου βγαίνει τώρα. Προσφορές σε κινητά και τάμπλετ. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από το τηλέφωνο. Δεν θα σου πω τώρα από το τηλέφωνο γιατί θα αντάξει μου κάνει. Συγγνώμη, να σας περάσω την επόμενη φάση. Αν εσείς μου είστε φάλτσος, έτσι γίνονται οι ακροάσεις. Δεν έχετε κάνει ποτέ ακρόαση από το τηλέφωνο? Όχι, από το τηλέφωνο ποτέ. Αυτά τα project έτσι είναι όμως. Θα μπορέσετε να μου το δοκιμάσετε λιγάκι να το ακούσω? Όχι, δεν μπορώ. Να το πάμε μαζί? Όχι, όχι, δεν μπορώ. Προσφορές σε κινητά και τάμπλετ. Πώς το βλέπετε? Το έχω. Το έχω. Καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι στο Mix FM Breakfast Show και τη φάρσα αυτή σου δισκάρωσε ο Ανδρέας. Κατάλαβα. Αχ, σου ανυπομονούσα να ακούσω σε βυζαντινή κλίμακα τις προσφορές. Θα μας το κάνει τώρα, Ανυπομονούσα. Α, έχω κι άλλο. Ήδη ρούχης μου και παπούτσια, προσφορά 30%. Έλα, πάμε μαζί. Ήδη ρούχης μου και παπούτσια, προσφορά 30%. Δεν μπορείς να σταματήσεις εσύ όμως τώρα να ακούσουμε. Σταματάω. Καμιά φωνή του Χαϊρκού. Χαρά λαμπέ μου. Είσαι τόσο καλός όσο μας είπε ο Ανδρεάς. Για να το λέει. Μου λέει πείραξέ τον ατελείωτα. Άρα, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετούμε, χαρά λαμπέ, να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. The Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.